Είμαι ο Ντόνις Κούκεν και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο κανάλι αυτό μιλάμε μόνο με αλήθειες. Ακόμα και αν μερικές φορές κάποιους τους ενοχλεί. Γραφτείτε συνδρομητής, αν σας αρέσει το βίντεο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους και γνωστούς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Τσόνακια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πως είστε? Εγώ θέλω να σας πω ότι με αυτά που βλέπω πάει, θα του χάσω εδώ το μυαλό. Θα λουλαθώ, θα τρελαθώ, θα τρέχω στα όρη, στα άγρια βουνά. Διότι πραγματικά ο κόσμος έχει χάσει, βρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά. Με το τι πρέπει να χαμογελάσει, με το τι πρέπει να συγκινηθεί και με το τι πρέπει να κάνει οτιδήποτε γουστάρει στη ζωή του. Θα μου πείτε και τι εσύ, τροχονόμος για το πώς και γιατί θα πρέπει να κάνει κάτι ο συνάνθρωπός μας. Όχι βρε παιδιά, αλλά λέμε ότι το νιονιό μας, επειδή υπάρχει εδώ και ακόμα λειτουργεί, να το χειριζόμεθα με τρόπο βρε παιδί μου, που θα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που βλέπεις είναι πραγματικά συγκινητικό. Και ο καθένας την συγκίνηση, όπως και τη χαρά, τη λύπη, τη διασκέδαση, την εκλαμβάνει περιορέξιος κουλοκυθόπιτα που λένε. Κατανοητό. Όμως σπίτι μου, έγινε viral ένας ηλικιωμένος που έκανε βαρκάδα το σκύλο του. Βλέπετε εσείς τίποτα συγκινητικό ή αισθάνεστε μια συγκίνηση σε αυτό που σας λέω εγώ? Έγινε viral λοιπόν ο ηλικιωμένος που έκανε βαρκάδα το σκύλο του, διότι γάβγησε ο σκύλος χαπ 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 βαρκάδα χαπ 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 εγώ θέλω βαρκάδα χαπ χαπ χαπ. Πατάμε καλά? Δηλαδή τα ζωντανά μας ονειρεύτηκαν ποτέ τη βαρκάδα των ανθρώπων? Ακατοίκητο. Αυτός ο εξανθρωπισμός των ζώων που τα φέρουμε και τα βάζουμε στη δική μας ανθρώπινη υπόσταση χωρίς να σεβόμαστε τη δική τους, με ξεπερνά. Διότι και εγώ και πολλοί άλλοι εκεί έξω και εσείς τσονάκια μου, πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό, είμαστε φιλόζωοι και δεν αγαπάμε μόνο τα σκλιά και τα γατιά. Αγαπάμε και όλα τα υπόλοιπα και προσπαθούμε, ναι, θα μου το πείτε κάποιοι, ότι είσαι μάγειρας και μαγειρεύεις και εσύ διάφορα κρεατικά και χρησιμοποιείς ζωικά, τέλος πάντων, προϊόντα στο μενού σου και στις μαγειρικές σου και στις συνταγές σου. Δεν θα διαφωνήσω. Θα σας πω, έχετε δίκιο. Δεν είμαι σαν τη φίλη μου, την Jenny Jenny, τη Χρύσα, την πολύ αγαπημένη, την αληθινή μου φίλη, που είναι vegan, δηλαδή χορτοφάγα. Αλλά προσπαθώ, και αν δείτε ότι και στις συνταγές στο κανάλι μου, προσπαθώ να μην δείχνω τόσο πολύ κρέας, να μην δείχνω, βρε παιδί μου, πράγματα που δεν το επεκτείνω το θέμα, αλλά το προσπαθώ και έχω σεβασμό απέναντι σε κάθε ζωάκι που βλέπω εκεί έξω. Ακόμα και όταν περπατώ μέσα σε ένα δάσος, προσέχω που πατώ. Να μην πατήσω το μυρμηγκάκι, να μην ενοχλήσω το ζουζουνάκι, να μην ξεσηκώσω από την θέση του ένα φιδάκι, το σκατζοχεράκι, τη χελονίτσα, να μην πάω να την πιάσω να τη σηκώσω έτσι. Που μπορεί να το έκανα μικρός και να θεωρούσε ότι είναι πολύ ωραίο αυτό να σηκώνεις μια χιλώνα ψηλά. Σαν αυτό το παιδάκι, τον ορεινή σφίκα, πώς το λένε, που πιάνει και ταλαιπωρεί όλα τα καημένα πλασματάκια της φύσης που έχει δημιουργήσει ο Θεός να βρίσκονται σε αρμονία με τους ανθρώπους. Και πάμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι της αρμονίας και δημιουργούμε μια δυσαρμονία, διότι πού ακούστηκε ψυχολογικά και μόνο αυτό το ζωάκι θα έχει μια φοβία όπως η γιαγιά μου όταν την πήγαμε για πρώτη φορά βόλτα στα Γιάννενα και της είπαμε ανέβα στη βάρκα για να σιπάμε πέρα στο τζαμί Τελιπασά που ήταν η Κεραφροσύνη, φοβήθηκε περισσότερο από ό,τι φοβήθηκε η Κεραφροσύνη όταν πήγαινε να την πιτάξει μέσα ο Λιπασά στη λίμνη. Και λέω λοιπόν,
Αυτό το ζωάκι λοιπόν, ή να παίρνεις τη γάτα σου, να τη βάλεις ντε και καλά μέσα στη βάρκα, να κάνουν τα ζωάκια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την δική τους υπόσταση, την ζωική, και να λέει ο άλλος είναι πολύ συγκινητικό. Και να γράφει λοιπόν αυτή στο Twitter ότι αυτός ο γλύκας ηλικιωμένος κύριος έκανε βαρκάδα τον φίλο του το Φίβο. Κοίταγε το σκύλο του και έλειωνε. Τι λες, Μαρή? Τι λες, Μαρή, σε αυτό? Δηλαδή υπάρχει ζωντανό που θέλει να πάει βαρκάδα? Θα μου πείτε, εκπαιδεύεται. Και ποιος ο λόγος να το εκπαιδεύσει το ζωντανό? Εκτός δηλαδή αν ήσουν βαρκάρης και δεν ήθελες να το αποχωραστείς. Τότε και πάλι αυτό θα ήταν δύσκολο για το ζωντανό. Γιατί τα ζωντανά είναι τελείως διαφορετικά το πώς αισθάνονται από ό,τι αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Βρήκε ο παππούς δηλαδή, μπορεί να είναι καλά ο παππούς στα μυαλά του. Σου λέω εγώ, μπορεί να το έχει χαμένο όμως. Αλλά αυτή και μόνο ότι είδε ότι ο ηλικιωμένος το έκανε βαρκάδα μέσα σε ένα πλαστικό τελάρο, σαν αυτά βρε παιδί μου που συλλέγουμε διάφορα πραγματάκια στο σπίτι, που τα έχουμε και τα βάζουμε κάτω από το κρεβάτι, ένα πλαστικό λοιπόν. Έχω εγώ ένα τέτοιο που βάζω τα ρούχα παρεπιπτόντως στο μπάνιο. Να πάρω τώρα το γάτο μου, τον Ταρζάν, και να τον πάω στη θάλασσα, που έρχεται στη θάλασσα, ναι, στην παραλία, κάθεται και δίπλα, χαϊδεύεται πάνω μου, τέλος πάντων, και όταν θέλει να φύγουμε, δεν του αρέσει το περιβάλλον, αρχίζει και νιαουρίζει. Εκείνη τη στιγμή που νιαουρίζει εντόνως, καταλαβαίνω, τον παίρνω και φεύγουμε. Αλλά σκεφτείτε τώρα να πάρω τον Ταρζάν, να το βάλω στο πλαστικό του καφάση και να τον κάνω βαρκάδα. Θα είναι η πιο τραγική εμπειρία για το ζωντανό. Και θα μου πείτε, διαφοροποιούνται οι σκύλοι? Όχι. Και οι σκύλοι, και ο συγκεκριμένος, τα ίδια θα τράβηξε. Η ψυχούλα του σκύλου το ξέρει ότι αν είχε μιλιά, την πινιλίκ θα έριχνε, ή αν έριχνε πινιλίκ, θα ήξερε μετά ότι το χέρι που τον ταΐζει το σκύλο μπορεί να μην του δώσει να φάει. Και γι' αυτό το κάθε ζωάκι ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα καλέσματα και στις ιδιαιτερότητες, στις ξεχωριστές. Συγκινητικό και viral αυτό το βίντεο. Αύριο λοιπόν να πάρετε κι εσείς το ζωντανό σας, να το δώσετε στη γιαγιά σας ή στον παππού σας. Θα το δώσω εγώ στην προγιαγιά, ζει ακόμα και έχει Αλτσχάιμερ, θα της δώσω τον Ταρζάν, θα της δώσω και το σκύλο των γείτονα που του αρέσει όταν εγώ βρέχω τον κήπο, έρχεται και βρέχεται, να τον πάρει να τον κάνει βαρκάδα μαζί με τον Ταρζάν. Βαρκάδα ρομαντική, για δύο. You what? Θα περάσουν τέλεια, μιλάμε. Το χάνουμε? Όχι βρε, δεν το χάνουμε. Απλά δεν ξέρουμε με τι να ασχοληθούμε και με τι να συγκινηθούμε. Viral ο γλύκας ο ηλικιωμένος που έκανε βαρκάδα τον σκύλο. Διότι ο σκύλος την είχε ανάγκη τη βαρκάδα. Να πάει να βοηθήσει ο καθένας και να συγκινηθεί τα δέσποτα που υπάρχουν τρόερα στις διάφορες πόλεις, πεταμένα και παρατημένα. Ναι, θα το δεχτώ και να γίνει viral αυτό ο άνθρωπος που πάει και προσφέρει. Αλλά τώρα, γιατί βάζει τώρα ένας παππούς το σκυλί του και υπόκειται το σκυλί σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, δεν το καταλαβαίνω. Φιλί ρουφιχτό στη μούρη τσονάκια μου, και να θυμόσαστε, όταν βλέπετε ένα άγριο ζώο, ένα ζώο συντροφιάς, να κάνει ή για την ακρίβεια να του κάνει ο άνθρωπος αυτά που θα ήθελε να κάνει σε έναν άνθρωπο μαζί, τότε εκεί είναι ανησυχητικό. Διότι δεν μπορεί, βρε παιδί μου, να έχεις κατοικίδιο μια τίγρη και να την αγαπάς, να την αγκαλιάζεις, να σε γλύφει αυτή και να γράφει ο άλλος και να βάζει καρδούλες από κάτω. Διότι αν όλα τα μετατρέψουμε σε εξανθρωπιστικά παιχνίδια, τι να πω. Φιλί ρουφιχτό στη μούρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Έως την επόμενη φορά, θέλω να είσαι καλά, να χαμογελάς και το διπλανό σου να βοηθάς.